Thank you.
Σασίμ, την κατηγουμένη της Ιεράς Μονής του Αγίου Θεοδοσίου, διότι με τη δική τους αγάπη, τη δική τους πρόσκληση, σήμερα από την Άρτα βρίσκομαι εδώ, σε αυτόν τον αγιασμένο χώρο. Το ευχαριστώ είναι πολύ μεγάλο, διότι όλοι έχουμε ανάγκη από καλή ψυχής. Και όταν ερχόμαστε σε αυτό εδώ, το πνευματικό λιμανάκι, βρίσκουμε αυτό το οποίο χρειαζόμαστε για να ξεφύγουμε από όλες αυτές τις φορτούνες που κάθε φορά έρχονται να κάνουν πιο δύσκολη τη ζωή μας. Όπως έγινε τότε στο όρος του Θαβόρου, όταν ο Ιησούς Χριστός πήρε τους τρεις μαθητές και έλεγαν πάνω στο βουνό και ένιωσαν τέτοια γαλήνη στη ψυχή, ώστε ο Απόστολος Πέτρος, όπως λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, ο Απόστολος Πέτρος να πει στον Ιησού Χριστό, «Κύριε, καλόν εστιν ημάς όδε είναι». Τι καλά που θα ήταν να καθόμασταν για πάντα εδώ, επάνω στο βουνό. Και μάλιστα ήταν τόσο το παραγύρημα της χαράς και της γαλήνης που ένιωθε μέσα στη ψυχή του, ώστε προχώρησε πάρα πέρα κάνοντας σχέδια. Θα φτιάξουμε τρεις σκηνές, μία για σένα Κύριε, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία. Και για πάντα να μείνουμε εδώ, γιατί αυτό το οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να το χάσουμε. Και πολύ ωραία λέει το Ιερό Ευαγγέλιο ότι ο Απόστολος Πέτρος εξέφρασε αυτή την επιθυμία, μη δώσω, λέει, μην καταλαβαίνοντας τι ακριβώς έλεγε. Θα μπορούσαν για πάντα να μείνουν σε τρεις σκηνές. Οι άνθρωποι αυτοί, όταν μάλιστα ο Μωυσής και ο Ηλίας είχαν από πολλά χρόνια φύγει από τη ζωή του. Όμως, μέσα από αυτό το γεγονός της μεταμορφώσεως, καταλαβαίνει κανείς εν τέλει τι είναι εκείνο το οποίο ψάχνουμε όλη στη ζωή μας. Είναι να βρούμε τη γαλήνη μέσα στην καρδιά μας, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εγκύτητα με το πρόσωπο του Θεού, του Ιησού Χριστού. Αυτό είχαν βρει οι μαθητές εκείνη την ώρα. Τους είχε αποκαλυφθεί αυτό το οποίο πραγματικά ήταν ο διδάσκαλός τους. Και ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του είχε προσεγγίσει αυτό που στο βάθος ήταν ο διδάσκαλος, με τον οποίο κάθε μέρα, κάθε ώρα και κάθε στιγμή βρίσκονταν κοντά, όμως δεν είχαν μπορέσει μέχρι εκείνη τη στιγμή να ζήσουν το βάθος αυτού ο οποίος ήταν ο διδάσκαλός τους. Τώρα στο Θαβόρ αποκαλύπτεται ψήγματα της θεότητος. Και τώρα πλέον έρχεται μέσα στην καρδιά αυτό το οποίο ήταν τοποθετό. Δεν θα μπορούσαν όμως να το κρατήσουν για πάντα. Δεν θα μπορούσαν με τον τρόπο που σκεφτόταν ο Απόστολος Πέτρος. Δεν θα μπορούσαν να κάψουν για πάντα επάνω στο βουνό. Και τότε έρχεται η λύση από τον ουρανό. Λέει το Ευαγγέλιο, ακούστηκε η φωνή του Θεού Πατέρα. «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός». Αυτού ακούεται. «Θέλεις Πέτρε, θέλεις άνθρωπε να ζεις πάντα αυτή τη γαλήνη». Τότε πίστεψε ότι αυτός που μεταμορφωθείς Κύριος είναι ο Υιός του Θεού. Και όταν αυτό το πιστέψεις, ακολούθησε αυτά τα οποία εντέλεται. Αυτά που είναι τα θελήματά Του. Όταν ακούσεις και εφαρμόσεις αυτά που θέλει ο Θεός, τότε δεν χρειάζεται να βρίσκεσαι πάνω στο Θαβόρ. Τότε κάθε φορά θα ζεις αυτό το γεγονός το οποίο έκανε τον Πέτρο να έρθει σε αυτό το παραλήρημα της γαλήνης και της χαράς και της ευτυχίας και της πληρότητας. Να λοιπόν σήμερα που βρισκόμαστε σε αυτόν τον ιερό χώρο. Εδώ που κάποτε ένας άνθρωπος φεύγει από την Αθήνα και έρχεται για να βρει τη γαλήνη της ψυχής του. Τι ήταν εδώ? Μια σπηλιά. Και τι βρήκε σε αυτή τη σπηλιά? Αυτόν ο οποίος είναι ο Υιός του Θεού. Βρήκε σε αυτή τη σπηλιά τον τρόπο για να εφαρμόσει το θέλημα του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Μέσα σε δύσκολες συνθήκες, μέσα πολλές φορές από δυσβάσταχτα φορτία και φορτούνες, ο Άγιος μας, ο Άγιος Θεοδόσιος, έβρισκε ότι εδώ ήταν το λιμανάκι του. Όταν κατηγορήθηκε στον Άγιο Πέτρο, τον Επίσκοπο Άρχος, εκείνος δεν έχασε τη γαλήνη της ψυχής του. Και βέβαια, το λιμάνι ήταν πράγματι ασφαλές, γιατί έρχεται ο Θεός και ξαναφέρει τη γαλήνη όχι μόνο στην καρδιά, αλλά και στη σχέση με τον Επίσκοπο του Άργους, τον Άγιο Πέτρο, με το θαύμα το οποίο έγινε τότε και το οποίο προ λίγου καιρού εορτάσαμε επαιτειακά, καθώς από εκείνη τη συνάντηση
συμπληρώθηκαν χίλια 200 χρόνια. Αδελφοί μου, είναι πολύ θαυμαστό να μπορέσει κανείς να εννοήσει αυτό το οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή. Ερχόμαστε σε ένα μέρος για να βρούμε καλύνη. Ερχόμαστε σε ένα μέρος για να μπορέσουμε να βρούμε μέσα στην καρδιά μας αυτή την ηρεμία από τις φουρτούνες της ζωής.